Θα ξεκινήσω απευθυνόμενη στον κύριο Πρόεδρο Κοινωνικού Προσώπου, τον κύριο Βήμου Αθανάση. Θα το ρωτήσω σχετικά με τη διαβίβαση της απόφασης του ΔΣ Κοινωνικού Προσώπου και τη σχετική εισήγησή του, καλώντας μας σήμερα εδώ να ψηφίσουμε την ανανέωση των συμβάσεων των ειδών. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, τον υπαλλήλων των παιδικών σταθμών, κάτι για το οποίο δεν είμαστε αρμόδιοι. Δεν είμαστε αρμόδιοι, Βασιλού μου, να ψηφίσουμε εμείς σήμερα εδώ την ανανέωση, αλλά μόνο τη μη ανανέωση. Υπάρχει σχετικός νόμος και υπάρχει σχετική παραπομπή του νόμου. Τη διαβάζω αμέσως, η οποία λέει: σε περίπτωση που δεν ανανεώνεται το σύνολο των συμβάσεων των εργαζομένων, αλλά μέρος αυτών, παραδείγματος χάρη 12 σε σύνολο 15 συμβάσεων, της απόφασης του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, στη δική μας περίπτωση είναι το νομικό πρόσωπο, θα προηγείται απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των ανανεούμενων συμβάσεων και οι ειδικότητες αυτών εφόσον συντρέχει περίπτωση. Δηλαδή, για όλες τις συμβάσεις μπορεί μόνο ο πρόεδρος να πάρει απόφαση, όταν είναι η ανανέωση μερικών συμβάσεων όπως έχουμε αυτή τη στιγμή, χρειάζεται να προηγηθεί και μία απόφαση του ΔΣ του νομικού. Δεν είναι αρμόδιο το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει αυτήν την απόφαση. Άρα, βάσει του νόμου, ρωτώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, για τους 10 θα μιλήσω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, είναι σήμερα εδώ και δεν είναι στις θέσεις τους, γιατί δεν δουλεύουν. Αφού την απόφαση αυτή την πήρατε στις 1 Οκτωβρίου, κύριε Πρόεδρε, και αυτό που διακυβεύεται, όπως ακούσατε και πριν, είναι με μια καταγγελία παρανόμως λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί μας αυτή τη στιγμή. Χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Μια καταγγελία θα την άξει όλο το ΕΣΠΑ στον αέρα που χρηματοδότησε. Επίσης, κινδυνεύουμε να χάσουμε παιδιά με βάουτσερ ΕΣΠΑ κάθε μέρα που περνάει. Οτιδήποτε από τα δύο συμβεί, σας θεωρώ υπεύθυνα και υπόλογο, κύριε Πρόεδρε. Άρα, εμείς θεωρούμε δεδομένη την ανανέωση των 10, δεν θα ψηφίσουμε γι' αυτό σήμερα, βάσει νόμου. Η απόφαση δική μας θα είναι μόνο για τους 8. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Το αναφέρω και στην εισήγηση στην γραπτή που σας έχουμε δώσει. Λοιπόν, μας καλέσατε πάρα πολύ γρήγορα να αποφασίσουμε για τις ζωές, για τις τύχες 8 οικογενειών, χωρίς καν να γνωρίζουμε αρχικά, αλλά ψάχναμε μόνοι μας ζητώντας στοιχεία, αν όντως το ΕΣΠΑ φτάνει, αν όντως ο λόγος που επικαλείστε ισχύει, τελικά εδώ και ο λόγος που σήμερα διορθώσατε και μας φέρατε και τον κρεμάσατε την ορθή επανάληψη σε άλλη αυγά, ψάχναμε τον μπάχαλο καλά πηγαίνετε, συγχωρείτε κύριε Δημαρχέ, αλλά το ότι μας καλούν εδώ να ψηφίσουμε για κάτι δεν είμαστε αρμόδιοι. Ορθή επανάληψη τελευταία στιγμή. Η ορθή επανάληψη κρεμιάται σε άλλα δά. Της άλλης απόφασης. Είναι μπάχαλο. Λοιπόν, δεν μας έχετε αιτιολογήσει πλήρως τους λόγους. Εδώ πέρα καταρρύπτεται από τους κύριους που ακούσαμε και οι δύο λόγοι καταρρύπτονται και ο οικονομικός που επικαλείστε, αλλά και το υπεράγουν προσωπικό. Γιατί αφήνεται στην ΕΝΟΗ, παραδείγματος χάρη, ένα παιδικό σταθμό. Δεν ξέρω, και 7 παιδιά, διορθώστε με πόσο έχει στην ΕΝΟΗ. 5. Για τα 5 αυτά παιδιά όμως, πώς υπολογίζετε τα άτομα. Θέλει ένα και ένα. Εκεί που συγχωρεύετε και έχετε 37 παιδιά, θέλει μέχρι τα 25 2 και πάνω από το 25 θέλει άλλους 2. Δεν έχετε κάνει σωστή. Είναι στο πόδι όλη αυτή η δουλειά. Σωστό. Λοιπόν, δεν είναι υπεράσιμο το προσωπικό. Μας καλείτε εδώ με δύο λόγους που δεν ισχύουν. Μας καλείτε εδώ να ψηφίσουμε για κάτι που δεν είμαστε αρμόδιοι. Συγγνώμη γιατί η ένταση. Η θέση μας σαν αντιπολίτευση είναι υπέρ των εργαζομένων, οι οποίοι είναι σύσσωμοι σήμερα εδώ, απελπισμένοι και ταπεινωμένοι. Γιατί ενώ τόσα χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αδιάκοπτα,
και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο παρακαλούν συνεχώς να πληρωθούν και να ανανεωθούν οι συμβάσεις τους που το ΕΣΠΑ προβλέπει βάσει νόμων να ανανεώνονται κάθε χρόνο. Αντί να τους πούμε ευχαριστώ που κρατούν τα παιδιά μας και παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο μας, τους κάνουμε να νιώθουν ότι δεν είναι χρήσιμοι, ότι είναι υπεράριθμοι και ότι μας φορτώνουν με οικονομικά βάρη. Άκουσα πριν προσεκτικά τον κύριο Πρόεδρο, τοποθετήθηκε και είπε για το χάρη του οικονομικού νομικού προσώπου. Και γιατί, κύριε Πρόεδρε, αφού είναι χάρη του οικονομικά νομικού προσώπου, έχει 7 προϊσταμένες μέσα και μία διευθύντρια, προϊστάμενες του εαυτού τους. Παίρνουν επιδόματα γύρω στα 350 ευρώ κάθε μία διευθύντρια, 550, 29.000 ευρώ είναι μόνο τα επιδόματά τους. Εάν θα κλείσει το νομικό και θα ενσωματωθεί στο Δήμο, να μια πρόταση δική μας, με έναν πρόχειρο υπολογισμό ξέρετε τι ωφέλη θα έχετε. Σας πω αμέσως. Παρακοιτάτε να την πληρώσει ο φτωχός λαός, γιατί δεν ξεκινάτε από τα υψηλά ειστάμενα άτομα, από τους δικούς σας μισθούς. Ο Δήμαρχος είναι πατέρας όλων μας. Καλώς την υπόλοιπη μου σοσιαλίστα. Μην με διακόφτετε και μην ειρωνεύεστε. Δεν σας επιτρέπω, κύριε Δήμαρχε. Δεν σας επιτρέπω. Λοιπόν, ξεκινήστε από τους δικούς σας μισθούς. Σας παρακαλώ, μετά θα μιλήσω επίπεδο. Καταρρίφθηκαν όλα όσα είπατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν. Κοιτάτε να συμμαζέψετε τα οικονομικά του Δήμου πατώντας επιπτωμάτων πάνω σε 8 φτωχούς ανθρώπους, βιοπαλαιστές οικογενειάρχες και δεν ξεκινάτε, θα ξαναπώ, από τους δικούς σας ψηλούς μισθούς και από τα επιδόματα και του Προέδρου και των προϊστάμενων όλου του νομικού προσώπου. Λοιπόν, το νομικό πρόσωπο, αν έρθει στο Δήμο, 29.760 ευρώ είναι τα επιδόματα τους, όχι οι μισθοί τους. Λοιπόν, πολύ πρόχειρα, γιατί ήταν πολύ λίγος ο χρόνος. Ηλεκτρολογικά υπολογιστές 10.000 ευρώ. Συντηρήσεις καλωριφέ γραμμικά, όλα αυτά 10.000 ευρώ. Συγγνώμη. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 6.500 ευρώ. Γιατρός εργασίας 2.700. Τεχνικός ασφαλείας 2.700. Φορολογική δήλωση 5.500. Αρκωτός λογιστής 3.000. Στήριξη του λογαριασμού 5.000. Ρυλής 3.000. Τοποθεσία 2.500. GDPR 10.000. Πρόγραμμα μεγάλη σύμβαση 7.500, σύνολο 88.160 ευρώ. Γιατί δεν ξεκινάτε την πολιτική σας έτσι? Να λοιπόν που σας καταθέτουμε μια πρόταση που θα βρείτε τα λεφτά αύριο. Τώρα, να συνεχίσω. Έχουμε κάνει μια εισήγηση, σας τη δώσαμε και γραπτή. Να επιστρέψουν πίσω, να αλλάξετε γνώμη τέλος πάντων για όλες τις προηγούμενες αποφάσεις. Εμείς ζητούμε την ανανέωση και των 18 για τους λόγους που προείπαμε. Για μας οι 10 έπρεπε να είναι ήδη στις θέσεις τους. Δεν τίθεται θέμα να ψηφίσουμε σήμερα εδώ γι' αυτό, το ορίζω όμως. Είπατε πριν ότι το ΕΣΠΑ δεν πάει σε μισοδοσίες. Θα σας διαβάσω άλλο ένα νόμο. Νομικός έγινε αυτές τις μέρες. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Το τι νόμος κατέβασα δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, παράγραφος 1 του άρθρου 101 του νόμου 4482-2017. Αντικαθίσθητο εξής. Νομίζω ότι το προείπε και άλλος κύριος. Διωτάκια τα νομικά του πρόσωπα εφόσον η χρηματοδότηση τη δράση αναμόνωση τη οικογενειακή και επαγγελματική ζωή δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσία και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού του, που απασχολείται σε αυτήν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαιορισμένου χρόνου. Λοιπόν, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είστε υποχρεωμένοι βάσει νόμου, το μικρό αυτό ποσό που μπορείτε να το καλύψετε, και να γνωρίζετε επίσης ότι το ΕΣΠΑ είναι συγχρηματοδοτούμενο με τους Δήμους εργαλείο. Δεν σας είπε κανείς ότι 100% το ΕΣΠΑ πάντα θα πληρώνει. Επίσης, έχω άλλη πρόταση. Είμαι στο Google, έκανα μια γρήγορη προθέσα αναζήτηση και μου έβγαλε ότι υπάρχουν συμπράξεις, ούτε γι' αυτό ψάξατε καθόλου, παρά μόνο την εύκολη λύση, τις απολύσεις. Υπάρχουν συμπράξεις του ΟΑΕΔ με τους Δήμους, στις οποίες επιδοτεί ο ΟΑΕΔ το προσωπικό δωρεάν
για βρεφορυπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Γιατί δεν ανοίγουμε λοιπόν στην περιοχή Χλώρη, όπως είπαν, που υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και σε ΓΔΑΠ και σε παιδικό, παιδικό σταθμό, ΓΔΑΠ, να μεταφέρουμε, αν αργότερα με τις συγχωνεύσεις, κάποιοι άνθρωποι περισσέψουν εκεί και το υπόλοιπο όλο προσωπικό θα το πάρουμε δωρεάν από τον ΟΑΕ και θα βγούμε και συν στα χρήματα. Θα σας ενημερώσω ότι η Δήμη Καρδίτσας και Αθηνών, τουλάχιστον 4 Δήμοι, μπαράζε τίσον μέσω του ΟΑΕ έχουν κάνει για να πάρουν προσωπικό. Άλλη μια πρόταση δική μας. Για να δω λίγο. Άρα, σαν πρώτη πρόταση έχουμε άμεσα το νομικό να ενσωματωθεί. Τα ωφέλη θα είναι τεράστια. Έτσι, το άνοιγμα παιδικού σταθμού σε δικό μας κτίριο, συγχρηματοδοτήσεις και συμπράξεις αργότερα από τον ΟΑΕ. Σας είπα, βάση νόμου, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα να ψηφίσω για την ανανέωση με τον 10. Καταρχήν, να πρέπει εδώ, πρέπει να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι χάσαν τον ύπνο τους και ήρθατε εκβιαστικά να πάρετε σήμερα την ψήφο μας. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, βγήκατε σε τοπικό ραδιόφωνο και εκτοξεύσατε απειλές ότι σήμερα, αν δεν πάρουμε εμείς απόφαση, κοιτάξατε να πετάξετε το μπαλάκι στην αντιπολίτευση να πάρουμε εμείς επάνω μας όλο το ρίσκο αν συμβεί κάτι. Και είπατε ότι σήμερα, αν δεν συμφωνήσουμε μαζί σας, καμία σύμβαση δεν θα ανανεωθεί. Γίνατε και νομοθέτες τώρα. Εκτεθήκατε ανεπανόρθωτα. Τέτοιες επικλήσεις δεν είναι ούτε θετικές ούτε τρέψεις για έναν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάθε άλλη δουλειά σας είναι άλλη. Ακόμη καλύτερα θα έπρεπε να βγει ο πιο εργότερος είναι ο κύριος πρόεδρος να μιλάει επί των θεμάτων αυτών. Ελπίζω να έχει να μας απαντήσει για όλα αυτά και ο πρόεδρος και ο Δήμαρχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η θέση μας είναι αυτή. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Μπορείτε να μας πείτε λίγο σε ποιο νόμο αναφέρεστε. Ποιο να πω. Που είπατε το πρώτο. Ποια εγκύκλειος λέει αυτό σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συζήτηση. Ναι. Το ποιος είναι αρμόδιος να πάρει. Ναι. Λοιπόν. Αν το διαβάσετε την εγκύκλειο που είδε στο σημείο, όχι, συγγνώμη. Αν θα διαβάσετε την εγκύκλειο. Ναι, ναι, το ξέρω το νόμο, την υποσημείωση ζητάει πάνω στο Δήμαρχο. Λοιπόν, όταν ξεκινάει ο νόμος λέει. Όχι, ποιος νόμος είναι. Ποια είναι η εγκύκλειο και με ποια ημερομηνία. Τώρα θα σας πω αμέσως. Λέει, όπως σας είχαμε γνωρίσει. Η ημερομηνία μου αρκεί. 44-8-35, 21-12-15. Ωραία. Σας διαθέτει ότι στις 14 Σεπτεμβρίου του 2016, δηλαδή Αντώνη. 10 μήνες μετά, έχει βγει νέα διευκρινιστική εγκύκλειος. Δεν μου ενδιαφέρει, κύριε Δημαρχέ. Αφήστε με να μιλήσω. Η οποία αυτή η ερμηνευτική λέει. Ενώ για την ανανέωση όλων των συμβάσεων απαιτείται απόφαση μόνο του αρμοδίου μονομελούς οργάνου, στην περίπτωση μη ανανέωσης των συμβάσεων, όπως γίνεται δηλαδή σήμερα, ακολουθείται η εξής διαδικασία. Εάν το πρόγραμμα υλοποιείται από το Δήμο, η απόφαση περί μια ανανέωση λαμβάνει από το Ιδιο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό ακριβώς σας αφήνω. Εάν το πρόγραμμα. Αφήστε, να μιλήσω. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν συνήγοροι και από τις δύο πλευρές. Εάν το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΥΠΗ, επίσης υπάρχει και τρίτος. Την ειδικά αιτιολογημένη απόφαση λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου, όπως έλαβε την απόφαση αυτή, η οποία εγκρίνεται συνεχεία από το Ιδιο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Όχι. Άρα υπάρχει νέα διευκρινιστική πάνω σε αυτό που αναφέρα. Νεότερη. Θα σας απαντήσω. Μπορώ εγώ να σας απαντήσω επί τούτου. Θα κάνω τοποθετήσεις και όχι διάλογο. Δεν θα απολογηθούμε επίσης για το τι υπάρχει σε ό,τι για να κάνουμε το οργανόγραμμα του νομικού προσώπου και τα προηγούμενα χρόνια. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε ένα μήνα που αναλάβαμε, όλοι μας. Οπότε, για το αν υπάρχουν τμηματάρχες ή προϊστάμενοι ή το οτιδήποτε άλλο, και για το πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα, θα το δούμε στην πορεία και δεν μπορούσαμε να το δούμε προηγουμένως. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε τελικά, εσείς τι θέλετε, ποιον συμφερόντον είστε, τον υπαλλήλων
υπάρχουν υπάλληλοι Α κατηγορίας και υπάλληλοι Β κατηγορίας. Δηλαδή, θέλετε να ανανεώσουμε μεν τις συμβάσεις κάποιων, αλλά να απολύσουμε κάποιους άλλους ή να τους καθαρίσουμε από τη θέση σας. Αντιπρόταση για μισθούς και αντιμισθίες. Έχει γίνει επίσης της μόδας τελευταία. Αυτό με τις αντιμισθίες και έχει γίνει πολύ στο δρόμο. Οι αντιμισθίες των αιρετών είναι το 2,4% του προϋπολογισμού του Δήμου, σε αντίστοιχα με το 80% της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Εάν θέλετε να κάνουμε φθηνή πολιτική, όπως είπα και πριν, ή λαϊκισμό, ευχαρίστως να το κάνουμε. Τα ξέρουμε και τις διπλές, να τις χειριστούμε. Αν θέλετε και πάνω σε αυτό το κομμάτι, να κάνουμε και εγώ μια αντιπρόταση, να δίνουμε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου από 1.000 ευρώ το μήνα για να ορθοποδήσει εδώ ο Δήμος. Συμφωνείτε? Η επόμενη πρόταση που κάνατε για συγχώνευση του νομικού προσώπου φυσικά και απασχολεί και εμάς, όπως μας απασχόλησε και προεκλογικά, όπως μας απασχόλησε και κατά τη διάρκεια τη μεταβατική και μέχρι να αναλάβουμε επίσημα. Γνωρίζετε πολύ καλά, ή δεν ξέρω αν θέλετε να γνωρίζετε ή όχι, ότι σε περίπτωση που συγχωνευτεί αυτή τη στιγμή το νομικό πρόσωπο στο Δήμο, θα απολυθούν όλοι οι υπάλληλοι του νομικού προσώπου. Υπάρχει μεταφορά. Υπάρχει νόμος. Διότι δεν υπάρχει ΟΗ. Βλέπω ότι διακόπτεται μόνο όταν μιλάει ο Δήμαρχος. Και αν θέλετε, προφανώς είμαι συγκεκριμένοι. Λοιπόν, εμείς στην αγωγή, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν κάνω τον Δήμο των λέξεων, αυτά που θέλω να πω. Γιατί δεν το διαβάζω κιόλας. Κύριε Πρόεδρε, για τον ύφο της διαδικασίας. Ο κύριος Δήμαρχος δεν μπορεί να απαντήσει. Μπορεί να μιλήσει όσες φορές θέλει, όποτε ο κανονισμός είναι εδώ. Ελάτε να τον διαβάσετε και να δείτε τι λέει ο κανονισμός της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα είναι το συγκεκριμένο που αναφέρατε για τη συγκεκριμένη για τη συγχώνευση του νομικού προσώπου. Θα γίνει, αλλά όταν πρέπει και όπως πρέπει. Και με τις νόμιμες διαδικασίες και έτσι όπως θα πρέπει να γίνει για να εξασφαλιστούν οι θέσεις των εργαζομένων που τόσο πολύ συμφωνάμε. Για τη χλώρη. Πολύ καλή ιδέα. Γνωρίζετε τι χρειάζεται για να ανοίξει ένας παιδικός σταθμός αυτή τη στιγμή. Τη διαδικασία χρονικά. Γιατί είπα πριν, αλλά προφανώς είτε το ακούσετε είτε το καταλάβατε. Για το μέλλον. Ότι για το μέλλον δεν το είτε. Θα σας φέρουμε 100 προτάσεις, όχι 2. Άρα, για να ανοίξει η χλώρη και να απορροφήσει, να ανοίξει ένας παιδικός τη χλώρη και να απορροφήσει κάποιους εργαζομένους, χρειάζεται μια διαδικασία που επίσης δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να την κάνουμε για να καλύψουμε αυτές τις θέσεις. Μα και όταν θα είναι υπεράρτημη, για αργότερα μιλάμε. Ναι. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τον ύπνο που χάσατε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ωραία. Όσον αφορά τον νόμο, γιατί αυτό είναι που μας λέει σήμερα, και θα ψηφίσω. Στον νόμο αυτό, στην εγκύκλιο αυτή που αναφέρατε, η εγκύκλιος ξεκινάει ως εξής. Μνημονεύει τον παλιό τον νόμο και τον ξαναφέρνει. Και όπου σας είχαμε γνωρίσει με τον αριθμό απόφασης 44-835 στις 21-12 του 2015 έγγραφό μας με τις διατάξεις παραγράφου 5 του άρθρου 72 του νόμου 43-42 του 2015 στις ταξιδοτικές ρυθμίσεις ενσωμάτως στο ελληνικό δίκαιο κτλ. Και άλλες διατάξεις. Οι ανανεώσεις ή παρατηρήσεις των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου κτλ. Όπως ισχύει στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων τέλος πάντων κτλ. Εξαιρέθηκαν και μετά πάει και λέει ότι με τον τρόπο αυτό επετέχθη άμεση ανανέωση και πάμε τελικά στην παράγραφο 68 που είναι ο νόμος που διαβάσατε. Επικαλείται τον παλιό νόμο, δεν τον αναιρεί. Άρα αυτό που σας, αυτό κύριε Δήμαρχε, το οποίο την παραγωγή που σας ανέφερα πριν, την επικαλείτε και δεν την αναιρεί. Ισχύει ακόμη και έρχεται τώρα ο νέος νόμος να διευκρινίσει, γιατί μας διευκρινίζει πριν τι γίνεται, στην ολική ανανέωση και στη μερική. Έρχεται λοιπόν να διευκρινίσει τη μία ανανέωση τι γίνεται και γι' αυτό το λόγο έχει τελευταία κύκλους. Άρα το ένα συμπληρώνει το άλλο. Άρα ισχύει αυτό που σας είπα 100%. Πρώτον αυτό. Άρα δεν θα ψηφίσουμε σήμερα γι' αυτό. Ένα το πράγμα. Το δεύτερο. Συγγνώμη τώρα, δεν θυμάμαι. Μπορείτε να μου πείτε λίγο το δεύτερο σκέλος.
μου αναφέρατε μετά τον νόμο. Για το νομικό πρόσωπο, η συμφώνηση. Για το νομικό πρόσωπο, ναι, αλλά τι συγκεκριμένα μου είπατε. Εμείς. Είπα ότι εάν συμφωνηθεί αυτή τη στιγμή, θα απολυθούν όλοι οι εργαζόμενοι του νομικού. Όχι, όχι, δεν θα γίνεται αυτή τη στιγμή. Με τις νόμιμες διαδικασίες να γίνει κανονικά. Με τις νόμιμες διαδικασίες γνωρίζετε τι χρειάζεται. Για να μεταφερθεί. Γνωρίζετε τι χρειάζεται. Ας γίνει. 6 μήνες χρειάζεται. Ας πάρουμε την απόφαση και ας προχωρήσουμε. Μιλάμε για το σήμερα τι κάνουμε. Δεν μιλάμε για μετά από 6 μήνες. Ούτως ή άλλως αυτοί οι άνθρωποι πάντα καθυστερούν να πάρουν. Ότι σας πιάνει ο πόνος για το τι θα γίνουν αυτοί οι 8 άνθρωποι. Και θα επαναλάβω ότι κανείς δεν θα πουλήσει σήμερα εδώ πέρα ευαισθησία και συνέστημα. Έτσι, ούτε ελπίδα, δεν θα εκπορευτεί κανείς, αλλά σας πιάνει ο πόνος για το τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι όπως όλους μας άμεσα και μας λέτε για το τι θα γίνει μετά από 6 μήνες. Σας δίνω τη λύση που θα βρείτε κοντά στα 90 χιλιάρικα για να καλύψετε αυτά που ούτως ή άλλως καλείστε να πληρώσετε. Την τρύπα των 70, κύριε Δήμαρχε, είτε τους απορρίζετε είτε τους κρατήσετε, θα την πληρώσετε. Σας δίνω τη λύση και αυτή είναι η απάντησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή... Αυτή είναι η καλύτερη. Μπορείτε να μου πείτε, αφού μας δίνετε 90 χιλιάδες αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστούμε. Γι' αυτό μπορείτε να μας πείτε πού θα βρούμε 1.006.249 ευρώ που μας κατασχέτουν τους λογαριασμούς με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι μισθοδοσίες των μόνιμων υπαλλήλων αυτή τη στιγμή. Αν θα σας τα πω εγώ όλα αυτά, κύριε Δήμαρχε, μάλλον θα πρέπει να καθίσω και στην καρέκλα σας, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ για το σημερινό θέμα. Δεν έχω οικονομικούς συμβούλους, ξέρετε, όπως έχετε εσείς δίπλα σας τα λοιπά, που τα έχετε έτοιμα. Εγώ μόνη μου τρέχω και το κάνω. Δεν έχω κανένα και σας είπα, σας απέδωσα τα έψημα. Είπα για τον δείπνο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τα νομικά, σας αποδίδω τα έψημα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την ειρωνία σας. Ωστόσο, στο προκείμενο, βάση νόμου. Δεν θα ψηφίσουμε σήμερα για προσκύνηση. Πέντε φορές το είπαμε. Ναι, όχι, δεν το είπαμε απλά, γιατί το ανακαλέσατε, έτσι. Σας το ξαναλέω λοιπόν ότι δεν θα ψηφίσουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αύριο πρέπει να πάνε στις δουλειές τους και είπατε πριν ότι πιο τελικά με ποιανού το μέρος είμαι. Είμαι πρώτα με τον δημοτών μου και μετά και με τον Δήμο μου, γιατί το ταμείο του Δήμου το να το αυξήσουμε χωρίς να έχουμε κοινωνική πολιτική, ό,τι λεφτά βγάζει ο Δήμος πρέπει να πηγαίνει σε έργα. Σε κοινωνικές δομές και να γυρίζουν πίσω στο δημότη. Δεν είναι επιχείρησή μας εδώ, κύριε Δήμαρχε, να έχουμε καταθέσεις και κεφάλαια. Πρώτα τους δημότες που θα κοιτάξω και την πόλη μου, που από την αλλεργία δεν αντέχει να χάσω ούτε μία οικογένεια ακόμα. Φυσικά. Φυσικά και θα τους κοιτάξω.